Διαβαίνοντας κανείς την πόρτα ενός ναυτικού μουσείου, ξεκινάει ένα θαυμαστό ταξίδι μέσα στον χρόνο. Στη ναυτική ιστορία και παράδοση του τόπου μας. Διασχίζοντας τους θαλασσινούς δρόμους του Αιγαίου, της Μεσογείου και των ωκεανών, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στις αρχές του αιώνα υπήρξαν περισσότεροι από 60 τύποι καραβιών στις ελληνικές θάλασσες. Καθώς όμως τα ιστιοφόρα έδωσαν τη θέση τους στις μηχανές, άρχισαν να σβήνουν τα παραδοσιακά θαλασσινά επαγγέλματα και μαζί τους τα σκάφη τα παραδοσιακά. Τα περισσότερα από αυτά καταστρέφονται εγκαταλειμμένα στα καρνάγια και στις ακτές και επιζούν στη μνήμη μας χάρη στο ταλέντο κάποιων ρομαντικών που ονομάζουν τους εαυτούς τους μικροναυπηγούς. Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι έφτιαχναν ομοιώματα πλοίων από ξυλό, από πυλό, από μέταλλο, από πέτρα. Σήμερα, για να κατασκευαστεί ένα ομοίωμα καραβιού με επιστημονική ακρίβεια είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ιδίως όταν πρόκειται για πλοίο που έχει κλείψει πια και που δεν υπάρχουν τα ναυπηγικά του σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση, οι καραβομαραγκοί που κατασκευάζουν το ομοίωμα μέσα στους ταρσανάδες νοματίου καταφεύγουν στη μελέτη στοιχείων διαφόρων πηγών, καθοδηγούνται από ναυπηγούς, αρχαιολόγους, μελετητές, για να κατασκευαστεί όσο γίνεται πιστότερα αυτό το ομοίωμα. Ελάτε τώρα να ανοίξουμε πανιά για την Πάρο. Ένα ταξίδι στην ναυτική πολιτιστική μας κληρονομιά. Θα πάμε στο εργαστήριο του Μπενέτου Σκεδά, που δημιουργεί τις θαλασσινές του ιστορίες, σκαλίζοντας το ξύλο, σκαριά, κουπαστές, άρμπουρα, μακαράδες. Τώρα που η τέχνη του καραβομαραγκού έχει εκλείψει πια, ο Μπενέτος Σκιαδάς, χάρη στο ταλέντο του, το μεράκι του και την αγάπη του για τον τόπο μας, έχει δημιουργήσει με τα χέρια του ένα μικρό μουσείο λαϊκής τέχνης που στεχάζει τα πλεούμενά του, αλλά και δημιουργήματα άλλων τεχνών. Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στο λαογραφικό μουσείο του Μπενέτου Σκιαδά, ζωντανεύει η ιστορία της ελληνικής θάλασσας και του Έλληνα ναυτικού. Μέσα σε έναν κήπο φυτεμένο με ελιές, αμάραντους και αθάνατους, λιβανάκια και αγιόκλημα, ο επισκέπτης μένει εκστατικός μπροστά στις μικρογραφίες της κυκλαδίτικης παράδοσης. Δουλεμένες με τα υλικά της κυκλαδίτικης γης και με απόλυτη ακρίβεια ως την παραμικρή τους λεπτομέρεια. Την παλιά κυκλαδίτικη ζωή ξαναζωντάνεψε με τα χέρια του, με την νοσταλγία του, χρησιμοποιώντας απλά και παραδοσιακά εργαλεία ο Μπενέτος Σκιαδάς. Με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση, όπως τα βρήκε από τον πατέρα του και τους παππούδες του. Όλα σε μικρογραφία και όλα λειτουργικά. Η ιστορία του είναι απλή και σκληρή. Από 9 χρονών στην Ψαρόβαρκα, μαζί με τον πατέρα του για να θρέψει 6 άτομα. Στα 14 χρόνια του δούλεψε στα λατομεία της Πεντέλης. Σαν ανήσυχο πνεύμα που ήταν, άνευε κρυφά τα καμίνια και μάθαινε να βάζει στη φωτιά μέταλλα και να πελεκάει αξινάκια και μαχαιράκια. Στη Σύρο ο στρατιώτης έτρεχε στον Ταρσανά και μάθαινε από τους παλιούς καραβομαραγκούς την τέχνη της ναυπηγικής. Έτσι βγήκε τεχνίτης και από το λατομείο και από το στρατό και από τη θάλασσα. Το λαογραφικό μουσείο του Μπενέτου Σκιαδά ξεπερνάει κάθε προσδοκία.
Εδώ κρύβεται η ψυχή, το μεράκι και το έργο ζωής ενός πραγματικού καλλιτέχνη. Η καταπληκτική συλλογή των καραβιών που ο αυτοδίδακτος καλλιτέχνης φιλοτέχνησε με τα ίδια του τα χέρια, με άπειρη υπομονή και μεράκι, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Καράβια παλαιότερων εποχών στέκονται ολοζώντανα ως την παραμικρή τους λεπτομέρεια. Σκοινιά, άγκυρες, μακαράδες, ραντάρ, αμπάρια, προπέλες, αλυσίδες, μεντεσέδες, δίκτυα, εργαλεία, φτιαγμένα τέλεια, με κάθε λεπτομέρεια και ταυτόχρονα λειτουργικά. Στην αυλή του μουσείου, η αστήρευτη καλλιτεχνική δραστηριότητα του καλλιτέχνη συνεχίζεται. Ένας κήπος γεμάτος μήλους που γυρίζουν, μικρά πηγάδια που βγάζουν νερό, εκκλησιές και μοναστήρια, βενετσιάνικα κάστρα και παραδοσιακά καφενεία, νερόμυλοι και ταρσανάδες. Ο σύγχρονος αυτός λαϊκός καλλιτέχνης μας αποκάλυψε με αφοπλιστική απλότητα πως το έργο του ανήκει όχι στον ίδιο αλλά στο νησί του, στους Παριανούς, και αυτοί ας το κάνουν ό,τι θέλουν. Η βαθύτερη επιθυμία του είναι τα νέα παιδιά να δουν, να μάθουν και να ενδιαφερθούν για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Άνθρωποι όπως ο Μπενέτος και Αδάς διδάσκουν με τον τρόπο τους μια μεγάλη αλήθεια. Η απόρριψη της πολιτιστικής μας ταυτότητας, η λύθη του παρελθόντος, η αποκοπή από τις ρίζες μας αποτελεί για το έθνος μας εθνική αυτοκτονία. Πολιτισμός, εξέλιξη και πρόοδος δεν νοείται χωρίς την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν
να συμβάλλουν μόνο οι ατομικές πρωτοβουλίες και το μεράκι κάποιων ευαίσθητων ανθρώπων. Όλοι μας και ιδιαίτερα η πολιτεία πρέπει να αγκαλιάσουμε το έργο τους με αγάπη και ενδιαφέρον, να πλατείνουμε τους ορίζοντές του, να διευρύνουμε τα όρια του, να γίνουμε πρέσβεις της καλλιτεχνικής τους ιδιοφυΐας, αλλά και της προσήλωσής τους στην παράδοση του τόπου μας.